Απίστευτο και όμως ελληνικό, αλλά και καβαλιώτικο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα επιτέθηκε σε έναν μαέστρο, αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Κρινίδων, στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, προχωρώντας σε αποκρουστικές κινήσεις, καθώς το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιλάμβανε κάποιον Έλληνα συνθέτη και περιλάμβανε μονάχα Γερμανούς και Ισπανούς. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αρχιμουσικός Τάσος Σαββίδης, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, η γυναίκα τον έφτισε και αποχώρησε από το θέατρο υπό τις έντονες διαμαρτυρίες όσων ήταν μάρτυρες του περιστατικού. Πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η συντονίστρια της εκδήλωσης αντέδρασαν ψύχρεμα, τονίζοντας ότι η μουσική δεν έχει σύνορα και ανήκει σε όλους τους λαούς. Εν το μέσο της συναυλίας, κάπου στη μέση, και εφόσον είχαμε παίξει τρία κομμάτια, ναι, και παρουσίαζα το μικρότερο μέλος της φιλαρμονικής, ένα πεντάφημο κοριτσάκι που έχουμε στον κόσμο, ναι, η κυρία αυτή μπήκε μέσα, ήρεμη ήτανε, και μάλιστα μου ρώτησε, συγγνώμη, μπορώ να σας πω κάτι, στον πληθυντικό αριθμό μίλησε. Ναι. Και μου είπε, πείτε μου τι θέλετε. Άρχισε να μου λέει ότι το θέατρο το έχτισε ο Φίλιππος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ντροπή να παίζετε ισπανικά, γερμανικά, κάτι τέτοιο, μου είπε. Θα πρέπει να παίζετε το Μακεδονία ξακουστή. Η γυναίκα δεν περίμενε να τελειώσει, δεν είχαμε τελειώσει. Πάντα το παίζαμε εμείς, δεν ήξερα αν θα το παίξουμε ή όχι. Ή είδε το πρόγραμμα ότι δεν το έχουμε, δεν ξέρω. Έλεγε και κάτι άλλα πράγματα. Εγώ την παρακαλούσα να σταματήσει χαμηλόφωνα. Για το παιδί να μην ακούει. Φυσικά. Στο τέλος αυτή έφτισε, με αποκάλυψε και σκοπιανό, επειδή δεν έπαιξα το Μακεδονία ξακουστή, επειδή έπαιξα τον Μπαχ, δεν ξέρω να σας πω, δεν καταλάβα. Ήρθανε κάποιοι από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, την πήρανε και την βγάλανε έξω. Όπως επισήμανε ο κ. Σαββίδης, δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε φιλαρμονική ορχήστρα παρόμοιο γεγονός. Πρώτη φορά σε φιλαρμονική ορχήστρα που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί είναι λάθος στόχευση. Δηλαδή, αν θες να διαμαρτυρηθείς για κάτι, ένα εθνικό θέμα, δεν πας σε μια φιλαρμονική ορχήστρα. Mm. Αν πεις για το πρόγραμμά της, φαντάζομαι ότι αν παίζαμε το Μακεδονία 600, τα Σκόπια δεν θα άλλαζαν όνομα. Δεν έχει νόημα αυτό δηλαδή που έκανε, γι' αυτό λέω μήπως δεν είναι καλά στην υγεία της. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό που λέω να μην ισχύει.